Καλησπέρα παιδιά. Μιλώντα Καλησπέρα. Καλησπέρα. για ευθύνε, αυτές τις ευθύνε θα ψάξει και η υπερκομματική επιτροπή η οποία αναμένεται ε, να συσταθεί το αργότερο έως ε, αύριο, όπως ε, πληροφορούμαστε, προκειμένου και να ερευνήσει τα αίτια, αλλά και να μεριμνήσει ώστε πια επιτέλους η αυτοκινητό... η σι, σι, <laughs> να είναι ασφαλής. Αυτό θα είναι το έργο της ε, υπερκομματικής επιτροπής και όλοι Ευχόμαστε αυτό το έργο να ολοκληρωθεί γρήγορα και επιτέλους να σταματήσουν αυτές οι προσφυγές και οι εργολάβοι που φαγώνονται μεταξύ τους. Και που και κάνουν επιτέλους... στάσεις και σταματούν τα έργα. Ακριβώς. Και να κουμπώσει το ένα έργο που είναι στο δρόμο με αυτό το έργο που είναι πάνω στα τρένα. Αυτό υποσχέθηκε σήμερα ο Γιώργος Γεωραπετρίτης, παραλαμβάνοντας τη σκητάλη από τον α, τέος πια Υπουργό Μεταφορών, τον κύριο Κώστα Καραμαλή, ο οποίος α, μίλησε για μαύρη μέρα και για πένθος. Δεν έκανε απολογισμό παραδίδοντας α, το Υπουργείο Μεταφορών στον α, Γιώργο Γεραπετρίτη. Δεν θα μπορούσε άλλωστε ακόμη, και αν έχει κάνει πράγματα τέτοια μέρα να κάνει απολογισμό α, για το Υπουργείο α, Μεταφορών, με τον α, Γιώργο Γεραπετρίτη να ζητά συγνώμη, κάνοντας α, λόγο για μια συνολική αυτοκριτική για το πολιτικό σύστημα. Τους κοιτώ στα μάτια, είπε τους πολίτες, και τους λέω ότι θα ερευνηθούν όλα. Ε, πολύ λίγα λεπτά κράτησε αυτή η αλλαγή σκητάλης, παιδιά και δεν θα μπορούσε βέβαια να κρατήσει και περισσότερο. Να σας πω ακόμα ότι σήμερα το πρωί ο αρχηγός της αξιωματικής αντιπολίτευσης επισκέφθηκε το αμαξιοστάσιο του ΟΣΕ. Εκεί άκουσε από τον ε, πρόεδρο των εργαζομένων όλα αυτά περί των εξωδίκων που πήγαιναν και ερχόντουσαν ε, από το 2021 ο κύριος Τσίπρας μίλησε για μια, ένα προαναγγελθήσα καταστροφή. σήμερα στον τόπο του, της τραγωδίας βρέθηκε και ο κύριος Κουτσούμπας, ο Γενικός Γραμματέας του ΚΚΕ. Μάλιστα. Σοφία. Σοφία να σε ευχαριστήσουμε πολύ για τις πληροφορίες και για το ρεπορτάζ.